το σύνολο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Βόλου και δεκάδες χειριστές μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας θα βρίσκονται απόψε επιποδός προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστες καταστάσεις από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας το οποίο αναμένεται να πλήξει την Ανατολική κυρίως Μαγνησία. Έχουμε διαθέσει αυτή τη στιγμή 50 μηχανήματα, κάνουμε διασπορά με τις τεχνικές υπηρεσίες και αναμένουμε και από τους Δήμους να έχουμε συντονισμό καλό, να δούμε πού θα αναπτυχθούν και αυτοί, τι θα μας υποδείξουν. Ήδη δηλαδή βελτιώνουμε κάποια πράγματα και προχωράμε προς το βράδυ. Όλοι έτοιμοι, πανέτοιμοι, θα είμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα και θα συντονιζόμαστε και με τη Λάρισα. Οι εργασίες που έγιναν στα ποτάμια όλους αυτούς τους μήνες πιστεύετε ότι θα αποδώσουν? Είναι ικανοποιητικοί οι καθαρισμοί, είναι κατά 80% περίπου. Ακόμη και σήμερα σε κάποια δύσκολα σημεία και κατόπιν υποδείξεων στείλαμε μηχανήματα να πάρουν φερτά υλικά και ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε προβλέψει. Για το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, τα μετεωρολογικά προγνωστικά μοντέλα δίνουν ύψος βροχής άνω των 70 χιλιοστών από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Η ενημέρωση που έχουμε είναι για αρκετά υψηλό ποσοστό βροχής από τις 12 το βράδυ μέχρι το πρωί στις 6. Θα έχει ξεκινήσει λίγο πριν να βρέχει, πιστεύουμε ελαφρά. Η πολιτική προστασία του Δήμου και όλος ο οργανισμός του Δήμου είναι σε επιφυλακή. Έχουν οργανωθεί συνεργεία τα οποία θα είναι έξω όλο το βράδυ από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσει η βροχή για οτιδήποτε χρειαστεί, είτε για επιφενειακά καθαρίσματα πάνω από τις σκάρες των φρεατίων, είτε συνεργεία της ΔΕΙΑΜ για μέσα για τα φρεάτια. Πάνω από 40 δημοτικοί υπάλληλοι θα είναι απόψε επιποδός προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από την κακοκαιρία, ενώ ολοκληρώθηκαν τις τελευταίες ώρες παρεμβάσεις καθαρισμού φρεατίων και συντήρησης αντλιοστασίων. Από χτες έχουν που καθαρίζουν φρεάτια στις επικίνδυνες περιοχές. Τσεκάρανε τα αντλιοστάσια στην περιοχή του Παλιού Λιμεναρχείου. Όπου υπάρχει πρόβλημα, ήμασταν εκεί για να προλάβουμε και να κοιτάξουμε να δούμε ότι να κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο. Δεν μπορεί να τα βάλει, όπως είπατε, με το Θεό κανένας, ούτε με το νερό δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Η πρόληψη είναι αυτή που μετράει. Έχουν καθαριστεί μέρη που έπρεπε να έχουν καθαριστεί. Η τάφρος της Αγίας Παρασκευής και το Ανάβρο έχει καθαριστεί. Ό,τι ήταν στην αρμοδιότητα του Δήμου έχει γίνει. Ο έλεγχος στα φρεάτια έγινε. Κοιτάμε, προσπαθούμε για το καλύτερο. Πιστεύω ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος. Αυτό είναι και το μέλημά μας, να μην κινδυνεύσει άνθρωπος. Και στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας βρίσκονται επιποδός, ενώ στους πολίτες συστήνεται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προσέχουν ιδιαίτερα όταν περνούν από επικίνδυνα σημεία όπως η χήμαρη και τα υδατορέματα. Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν αυτές τις δύσκολες ώρες μέχρι αύριο το πρωί. Πρέπει να προσέχουν να μην κυκλοφορούν έξω. Αυτά τα φαινόμενα θα λάβουν χώρα τη νύχτα. Να προσέχουν τις διαβάσεις ιρλανδικές, να μην περνάνε από εκεί, να έχουν ασφαλίσει τα σπίτια τους και γενικά να ακούνε όλες τις συμβουλές που θα δίνουμε ως πολιτική προστασία του νομού. Καλό θα είναι ο κόσμος να περιορίσει τις μετακινήσεις όσο είναι αυτό δυνατόν, γιατί εντάξει, από τις 12 μέχρι τις 6 δεν υπάρχουν μετακινήσεις, αλλά να ελαστικοποιήσουν και να προσέχει όταν βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο.